Γεια σας, καλώς ήρθατε! Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Οι τρίτες είναι πάντα λίγο πιο δύσκολες. Για εμένα προσωπικά δηλαδή, νομίζω ότι η τρίτη είναι δυσκολότερη από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, όσο να πεις, είσαι και λίγο ξεκούραστος από τη δουλειά. Από τη δουλειά λέω. Από το Σαββατοκύριακο. Η Τρίτη είναι η επόμενη μέρα που είναι ακόμη αρχή της εβδομάδας. Και καταλαβαίνω και ξέρω, είμαι σίγουρη, ότι έχεις και εσύ πρόβλημα με το πρωινό ξύπνημα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Οπότε αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Πρωινό ξύπνημα, αυτή η μάστιγα. Τι μπορείς να κάνεις εναλλακτικά που θα σε ξυπνήσει πολύ περισσότερο από τον καφέ? Βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλό και πολύ ενημερωτικό θέμα. Όχι ενημερωτικό θέμα. Είναι, βρε παιδάκι μου, κάπως χρηστικό και σίγουρα θα βοηθήσει πολλούς από εσάς σε περίπτωση που έχετε κι εσείς θέμα με το πάπλωμα και πέφτει κάπως βαρύ. Εντάξει, είναι. Να σου πω κάτι. Μπορεί και να συμβεί, ναι. Μην νιώθεις άσχημα. Μία φορά μπορεί και να σου συμβεί. Δύο. Τρεις. Δεν είναι μέσα στη ζωή και αυτό. Εγώ θα σου πω όμως τι μπορείς να κάνεις το πρωί όταν σηκωθείς και δεν είναι μόνο ο καφές που θα σε ξυπνήσει. Για παράδειγμα, έχει μέσα ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τα γυαλιά ηλίου που θα φορέσεις. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κάποια φρούτα που μπορείς να φας εναλλακτικά, όπως σου είπα, για τον καφέ. Και θα ξεκινήσω σιγά σιγά για να το πάμε έτσι εντάχει, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και πολλούς από εσάς, όπως και εγώ, με το που είδα, με το που διάβασα δηλαδή τον τίτλο. Κατευθείαν το κλίκαρα, λέω, όπα, εδώ είμαστε, επιτέλους θα σωθούμε από αυτή τη μάστιγα που είναι το πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν, σε άλλα νέα πρέπει να πω ότι θα διαβάζω πολύ ενδιαφέροντα θέματα από την αρχή της ημέρας και ένα θέμα το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον εκεί πέρα στο έξω στο διαδίκτυο, γενικότερα γίνεται χαμός σήμερα. Να ξέρετε τι είναι, θα το δείτε δημοσιευμένο και στο site μας, στο mat.tv. Ο Brad Pitt σου λέει είναι ξανά ερωτευμένος και το hashtag που υπάρχει σε όλα τα social media και στο Instagram είναι το Sorry Angie. Γιατί ο Brad Pitt είναι ερωτευμένος, φήμες θέλουν να είναι ερωτευμένος με πριγκίπισσα, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα και σε αυτή την περίπτωση τι λες, κατάλαβες. Όπως λέγανε όταν είχε χωρίσει ο Brad Pitt με την Jennifer Aniston, παρηγορητικά, σε ένα κοινό χωρισμό λες, εντάξει, δεν είναι η επόμενη κοπέλα του τάδε αγοριού, ας πούμε, του αγοριού σου και η Angelina Jolie. Στον Brad Pitt που η επόμενη κοπέλα από την Jennifer Aniston ήταν η Angelina Jolie, τι να πεις. Τώρα, στην περίπτωση της Angelina Jolie, η επόμενη κοπέλα του πρώην συζύγου της, του Brad Pitt, είναι πριγκίπισσα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάπως τα πράγματα μάλλον είναι δύσκολα για την Angelina Jolie. Μήπως να το ξανασκεφτείς, βρε Angelina μας. Λοιπόν, άκουσε να σου πω τι γίνεται τώρα όσον αφορά το θέμα της ημέρας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με να πω ένα-δύο για να πάμε για γρήγορο break και να επιστρέψουμε να τα πούμε όλα πολύ αναλυτικά. Λέει ότι σε περίπτωση που δεν σου αρκεί ένα ποτήρι καφέ, ας πούμε, για να σε ξυπνήσει και να σε τονώσει και να σου δώσει την απαραίτητη ενέργεια για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδάκι μου, και να αντιμετωπίσεις την ημέρα τη δύσκολη που έρχεται, μπορείς, λέει, κάτι άλλο που θα σε βοηθήσει δηλαδή, είναι να φοράς γυαλιά ηλίου με πορτοκαλί φακούς, λέει. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, οι ερευνητές του Harvard, τώρα επιστημονικά μιλάμε, δεν λέμε τρέλες, οι ερευνητές του Harvard αναφέρουν ότι σε έρευνα διαπιστώθηκε πως ξεκουράζουν τα μάτια, λέει, οι πορτοκαλί φακοί και λειτουργούν ως αντίδοτο στο μπλε φως της οθόνης που εκπέμπει από τα smartphone και όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Τι σχέση έχει αυτό? Συνήθως τι κάνεις κάθε βράδυ? Δεν πηγαίνεις πριν κοιμηθείς και κάνεις σκρολάρι στο διαδίκτυο και στο ίντερνετ τα τελευταία νέα ή τι γίνεται στο feed του Instagram και όλα αυτά? Αυτό το χρώμα της οθόνης έχει συνδεθεί, λέει, με τη μείωση της ορμόνης του ύπνου που λέγεται μελατονίνη και έτσι ο πορτοκαλί φακός στο γυαλί ηλίου θα σε βοηθήσει, λειτουργεί ως αντίδοτο σε αυτό και θα σε ξυπνήσει κατευθείαν, θα σου ξυπνήσει το μάτι, κατάλαβες. Οπότε, παιδιά, σημειώστε το πρώτο σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι τα γυαλιά ηλίου με πορτοκαλί φακούς. Και ένα δεύτερο είναι, λέει, ότι μπορείς να σηκωθείς το πρωί ωραιότατα και να μην μπεις κάτω από το καυτό ντουζ για να κάνεις το πρωινό σου ντουζάκι, γιατί αυτό μόνο θα σε ενιστάξει περισσότερο και δεν θα σε ξυπνήσει. Το σωστό ντουζ είναι το σκοτσέζικο ντουζ, ούτε το κρύο ούτε το ζέστη. Είναι και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί, μία κρύο, μία ζέστη.
Γιατί αυτό λέει σε ξυπνάει και παράλληλα αυξάνει και την κυκλοφορία του αίματος, τη θερμοκρασία του σώματος και έτσι αυτόματα γίνεται και η οξυγόνωση του οργανισμού και αυτό κάπως σου δίνει την ενέργεια που σου χρειάζεται για να γίνει το μάτι γαρίδα και να αντιμετωπίσεις την ημέρα που έρχεται. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή η έρευνα, σας το λέω, σας θέλουμε συντονισμένους. Φεύγουμε για γρήγορο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε! Καλό μεσημέρι! Πώς είστε ρε παιδιά σήμερα! Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να σας βρίσκουμε χαμογελαστούς και αισιόδοξους και αν δεν είστε, δεν πειράζει, είμαστε εμείς εδώ για εσάς να μείνετε συντονισμένοι στο MATV, γιατί εδώ θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα θέματα για το πώς έτσι, όπως για παράδειγμα έχουμε σήμερα, το πώς θα διαχειριστείς την ημέρα σου και άμα έχεις θέμα με τον ύπνο, πώς αυτό θα το καταπολεμήσεις με πολύ σημαντικές συμβουλές, τις οποίες ίσως να μην είχε σκεφτεί. Θα δεις αγαπημένα βίντεο κλιπ, θα έρθει και η Ηλένια, θα έρθει και ο Θέμης. Πολύ ωραία θα τα περάσεις αν μείνεις εδώ. Οπότε μην φύγεις, μην πας πουθενά. Λοιπόν, συνεχίζω με το θέμα της ημέρας. Σου έχω και διαγωνισμό για το πώς θα κερδίσεις πρόσκληση για να δεις από κοντά τώρα στις 17, 18 και 19 του μηνός, που είναι το... Περίμενε, θα σου το πω ακριβώς, μιας και το ανέφερα, γιατί όχι. Θα σου το πω και τώρα, να είσαι προετοιμασμένος, να είσαι έτοιμος, γιατί στη Facebook σελίδα του MATV, παιδιά, τρέχει πολύ πολύ ωραίος διαγωνισμός. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να βρεθείτε, όπως σας είπα, στις 17, 18 και 19 του μηνός, στο Παλαιό Φάληρο, γιατί έρχεται ο αγώνας για το τρίτο κύπελο Νίκος Αρικαβάζης και για μία ακόμη χρονιά ο ναυτικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου είναι έτοιμος να σας φιλοξενήσει. Τέσσερις τυχεροί από εσάς που θα βρείτε το κατάλληλο, θα τρέξετε και θα μπείτε δηλαδή στη σελίδα του MATV, θα βρείτε το κατάλληλο post, θα το καταλάβετε και θα κάνετε comment από κάτω. Τέσσερις κυρίες και κύριοι, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά τέσσερις θα είναι τυχεροί που θα κερδίσουν αυτή την πρόσκληση και συγκεκριμένα είναι μία θέση σε ειδικό σκάφος του ομίλου ώστε να παρακολουθήσετε αυτόν τον αγώνα εν πλώ. Και είναι μια μοναδική εμπειρία νομίζω που δεν πρέπει να χάσεις. Οπότε για μπες στη σελίδα μας, στη σελίδα του MATV, βρες το post και κάνε comment, μόνο έτσι θα κερδίσεις και γενικότερα. Σας το είπα και χθες, παιδιά, να είστε συντονισμένοι στα social media του MAT, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκεί τρέχουν πολύ ωραίοι διαγωνισμοί και πρέπει να είστε alerted γενικότερα για ό,τι γίνεται. Γιατί εμείς σας φροντίζουμε. Το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με τους τρόπους οι οποίοι σε ξυπνάνε εναλλακτικά και δεν είναι ο καφές που είναι το πιο συνηθισμένο. Επίσης, είχαμε μείνει δηλαδή στο σκοτσέζι κοντούς. Κρυοζέστη. Επίσης, λέει, το να τρως δύο ακτινίδια είναι κάτι που θα σε βοηθήσει, γιατί λέει μειώνουν την κούραση, τα συμπτώματα της κατάθλιψης επίσης και δίνουν ενέργεια. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι επιστήμονες. Οπότε το ακτινίδιο, εάν δεν το τρως, ίσως θα πρέπει να το τσεκάρεις και να το εντάξεις λίγο έτσι στο διατροφολόγιο σου, το καθημερινό. Όπως επίσης λέει, να τρως γύρι. Άκουσε και αυτό το ενδιαφέρον, γιατί λέει η γύρι των μελισσών είναι εξαιρετικά θρεπτική και ιδιαίτερα τονωτική. Μπορείς να τη συνοδεύσεις με γιαούρτι ή χυμό. Και έρχομαι και σε ρωτώ εγώ, κύριε. Όλα καλά με τη γύρι. Πού τη βρίσκεις τη γύρι, ξέρει κάποιος. Αντώνη, υπάρχει πιθανότητα να ξέρεις που μπορείς να βρεις τη γύρι. Από πού? Από μελισσοκόμου. Α, πηγαίνεις και ζητάς γύρι. Δεν τρέχεις μόνος σου δηλαδή στους αγρούς και μαζεύεις λουλουδάκια και παίρνεις τη γύρι. Α, όχι, όχι. Από μελισσοκόμους λοιπόν. Μπορείς να βρεις τη γύρι ωραιότατα και να τη βάλεις μέσα σε γάλα. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά για να το λέω εδώ πέρα. Επίσης, κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε αυτό θα σταθούμε λιγάκι, είναι ότι μπορείς να κάνεις, λέει, την άσκηση Σιρσασάνα. Σιρσασάνα λέγεται η άσκηση, δηλαδή είναι εκείνη η στάση της γιόγκα που στέκεσαι με τα πόδια πάνω στο κεφάλι. Και αυτό λέει. Αιματώνει πάρα πολύ απότομα τον εγκέφαλο, μεταφέροντας στην περιοχή παράλληλα οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Τώρα, κατά πόσο εσύ μπορείς να σηκωθείς και να το κάνεις αυτό το πράγμα πάρα πολύ εύκολα και να φέρεις το κεφάλι σου πίσω από το. Να φέρεις το πόδι σου πίσω από το κεφάλι σου, δεν ξέρω. Σε περίπτωση όμως που μπορείς, πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι κάτι που θα σε βοηθήσει να ξυπνήσεις το πρωί. Με το που σηκωθείς, δηλαδή, κάνε αυτή την άσκηση, τη Σιρσάνα, πώς την είπε τέλος πάντων η έρευνα και οι επιστήμονες, για εμάς τους απλούς ανθρώπους που. Δεν είμαστε τόσο μοιημένοι στη γιόγκα. Δεν υπάρχει μια άσκηση να σηκωθούμε το πρωί να κάνουμε. Πρέπει να γίνουμε
Να ξεσυναρμολογηθούμε δηλαδή για να ξυπνήσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γρήγορο break να επιστρέψουμε γιατί είναι κάποια πραγματάκια ακόμη που πρέπει να μοιραστώ μαζί σας. Μη φύγεις, σε βλέπω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αντών, δυνάμωσε τη μουσική γιατί το επόμενο που θα πω και έχει να κάνει με το θέμα της ημέρας είναι να ακούς δυνατά μουσική, θα σε ξυπνήσει. Για δυνάμωσε λίγο να δω πώς θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι αν ακούς το αγαπημένο σου... Λίγο, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι δυνατά, κάπως αυτό θα σε τονώσει. Κάπως αυτό θα σου φτιάξει τη διάθεση και κάπως θα σε ξυπνήσει. Έρχομαι να επιβεβαιώσω το επόμενο αυτό που λέει η έρευνά μας, γιατί σήμερα ασχολούμαστε με το πρωινό ξύπνημα, κυρίες και κύριοι, και για το πώς θα ξυπνήσεις εναλλακτικά, πώς θα γίνει το μάτι σου γαρίδα για να αντιμετωπίσεις την δύσκολη μέρα που μπορεί να έρχεται. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι ο καφές που έχουμε συνηθίσει, γιατί εγώ να σου πω κάτι. Θα έρθω, σαν Ελένη Βουλγαράκη δηλαδή, προσωπικά θα μιλήσω και θα καταρρίψω το αυτό που λένε για τον καφέ. Γιατί, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ όταν έδινα πανελλήνιες και έπινα καφέ, όχι δεν λειτουργούσε. Όχι δεν μου έπαιρνε την υπνήλια και με είχε σε γρήγορση. Τι καφέδες έπινα, τι αυτό, τίποτα. Άμα είναι να σε πάρει ο ύπνος, άμα είναι δηλαδή να νιστάζεις, δεν σε σώζει ούτε ο καφές. Απλά εναλλακτικά υπάρχουν πάρα πολλοί υγιεινοί και σωστοί τρόποι οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν και ο επόμενος, όπως σου είπα, από την αρχή του αιώνα αυτού, είναι το να ακούς πολύ δυνατά τη μουσική και γενικότερα λέει το να ξυπνάς και να ακούς χαρούμενη μουσική, πυροδοτεί έτσι και πολύ ωραία διάθεση και πολύ ωραία ενέργεια και ωραία σκέψη. Σκέφτεσαι θετικά, άρα λίγο έτσι χαμογελάς, άρα σκέφτεσαι αισιόδοξα τουλάχιστον την ημέρα και κάπως ξεκινάει όμορφα η μέρα σου άμα ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι. Δεν ισχύει ότι όταν είσαι κάπως χάλια ψυχολογικά, το αν ακούσεις ένα τραγούδι κάπως λυπητερό ή που δεν σου αρέσει πολύ, σε ρίχνει ακόμη περισσότερο. Ενώ σε αντίθεση με αυτό, αν ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι, το οποίο είναι και λίγο χορευτικούλι, μπορεί να σε τονώσει λίγο και να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Τώρα, μην ακούς, μην σηκωθείς το πρωί και ακούσεις κάτι πάρα πολύ υποτονικό και βαρύ και το οποίο είναι κάπως αργό. Κατάλαβες. Βάλε έτσι, βάλε Mad Radio 106,2. Θα σου φτιάξει τη διάθεση, γιατί έχει και τις περισσότερες επιτυχίες. Παίζει για τις περισσότερες επιτυχίες από ποτέ για την Αθήνα και θα περάσεις πάρα πολύ καλά. Οπότε, να, μια πολύ καλή ιδέα. Να συντονιστείς στο Mad Radio 106,2 το πρωί, δυνάμωσε την ένταση και σίγουρα θα πάει καλύτερα ημέρα, επειδή θα ακούσεις σίγουρα το αγαπημένο σου τραγούδι. Επίσης, λέει, να πλένεις το πρόσωπό σου με παγωμένο νερό. Μπορεί να ακούγεται απάνθρωπο, όπως λέει αυτή η έρευνα, το να ξαφνικά εκεί που είσαι σε φάση ύπνου, ξύπνιου, να πλύνεις το πρόσωπό σου, να ρίξεις ποσότητα κρύου παγωμένου νερού στο πρόσωπό σου. Και όμως λέει αυτό κάνει η δουλίτσα και συγκεκριμένα λέει σφίγγει και το δέρμα. Και είναι, λέει, ακόμη καλύτερο, είναι πολύ καλύτερο ακόμη και από το να πιεις ένα διπλό καφέ που υποτίθεται ότι είναι και λίγο βαρύς. Το κρύο νερό στο πρόσωπο θα σε σοκάρει, θα πεις όπου τι γίνεται εδώ πέρα και σίγουρα θα ξυπνήσεις. Οπότε έχει και αυτό στο νου σου. Επίσης κάτι ακόμη είναι το να περπατάς. Πες ότι δεν θέλεις να πιεις καφέ ή έχεις πιει καφέ και δεν σου φτάνει. Μπορείς να περπατήσεις. Πάρκαρε, λέει, ίσως ενδεχομένως λίγο πιο μακριά από τη δουλειά ή σε περίπτωση που είσαι με τα μεταφορικά μέσα, βρε παιδάκι μου. Κατέβασε μία στάση μέσα στην προηγούμενη στάση και προσπάθησε να αδράξεις την ημέρα και να περπατήσεις μέχρι τον προορισμό σου. Και σίγουρα θα σε τονώσει και σίγουρα μία βόλτα έτσι θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Σίγουρα θα ξυπνήσεις, γιατί. Ασκείσαι κιόλας λίγο, ασκείσαι. Το περπάτημα δεν είναι άσκηση, αλλά ξέρεις, το να είσαι λίγο με τα πόδια και να βλέπεις και να ακούς και να νιώθεις όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, που υπάρχει εκεί έξω, σίγουρα θα σε ξυπνήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέει και μειώνει το αίσθημα της κούρασης επίσης, γιατί λίγα λεπτά περπάτημα δίνουν την απαραίτητη ενέργεια για να φτιάξει η διάθεσή σου. Πόσο μάλλον, αν είσαι τυχερός και το να πας στη δουλειά σου, ο δρόμος δηλαδή για να πας στη δουλειά σου, συνδυάζεται με να διασχίσεις, ας πούμε, κάποιο πάρκο ή κάτι, ας πούμε, ένα μέρος που να έχει και λίγα δέντρα και να πάρεις και λίγο οξυγόνο. Κατάλαβες, όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ονειρεμένο και το βλέπουμε και στις ταινίες του Hollywood. Δηλαδή, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, φεύγουμε για γρήγορο break και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το θέμα της ημέρας σας. Γεια σας, επιστρέψαμε! Εδώ είμαστε! Εσείς που είστε?
δεν πιστεύω να έφυγε κανείς, γιατί έχουμε πει ότι είναι το καθημερινό μας ραντεβού στις 3. Και σε βλέπω εσένα που μόλις ήρθες. Γιατί, τι ώρα είναι αυτή. Τι ώρα είναι αυτή που έχεις έρθει. 3 η ώρα να είσαι εδώ. Τα έχουμε πει, γιατί εγώ σήμερα δίνω πολύ σημαντικές συμβουλές για το πώς θα ξυπνήσεις το πρωί, χωρίς να χρειαστεί να πιεις καφέ. Κατάλαβες, πολύ, πολύ σημαντικές συμβουλές. Θα τις εφαρμόσετε, παιδιά. Ναι. Μπράβο. Θα τις εφαρμόσουν και τα παιδιά που βρίσκονται πάνω στο κοντρόλ. Και θα συνεχίσω λοιπόν με το θέμα της ημέρας αυτής για να ολοκληρώσω κιόλας. Γιατί το επόμενο που προτείνει εδώ η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που διαβάζω είναι ότι λέει πρέπει να μυρίσεις δεντρολίβανο. Γιατί λέει ότι έχει αποδειχθεί πως το συγκεκριμένο αρωματικό φυτό είναι εχθρός της πνευματικής κόπωσης και της εξάντλησης. Μειώνει τους πονοκεφάλους και ενισχύει τη μνήμη. Βρες λίγο δεντρολίβανο λοιπόν. Και μύρισε το. Ναι, μύρισε το. Παιδιά, ελπίζω να τα σημειώνετε αυτά. Γιατί τώρα σκέψω να σηκωθείς το πρωί, να κάνεις το σκοτσέζικο ντους, να πλύνεις το πρόσωπό σου με παγωμένο νερό. Πού συνδυάζεται με το σκοτσέζικο ντους. Να κάνεις την άσκηση της γιόγκα αυτή τη σάγκουλα που είπαμε πριν, που φέρνεις το πόδι σου πίσω στο κεφάλι. Που δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά σε περίπτωση που μπορείς να το κάνεις, πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Μύρισε και δεντρολίβανο γενικότερα με το που σηκωθείς, άμα κάνεις και 5 από αυτά που σου είπα. Είναι κάποια δραστηριότητα. Δηλαδή είσαι κάπως. Είσαι λίγο σε εγρήγορηση. Οπότε σίγουρα θα ξυπνήσεις. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν και μετά από αυτό δεν μπορέσεις, δεν καταφέρεις να ξυπνήσεις, εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα. Επίσης και κάτι ακόμη που έχει σαν τελευταίο εδώ η έρευνά μας είναι ότι το μαγνήσιο που βρίσκεται ιδανικά σε ξηρούς καρπούς και δημητριακά και σε ψάρια, αλλά το πρωί εντάξει δεν μπορείς να φας ψάρι, σίγουρα θα σε βοηθήσει γιατί και αυτό τονώνει κάπως μπουσταρίτσι τον οργανισμό σου και σου δίνει την απαραίτητη ενέργεια. Γενικότερα για τους ξηρούς καρπούς το λένε πάρα πολύ, σε περίπτωση που νιστάζεις να φας λίγους ξηρούς καρπούς και κάπως θα σε βοηθήσει. Είναι κάπως σημαντικές αυτές οι πληροφορίες. Εγώ λέω να τις εφαρμόσω. Εσύ, ελπίζω να τις εφαρμόσεις και εσύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα της ημέρας. Ήταν κάπως χρηστικές συμβουλές για εσένα που πέφτει λίγο βαρύ το πάπλωμα και εγώ προσωπικά πολύ το καταλαβαίνω αυτό να ξέρεις. Πολύ σε καταλαβαίνω. Τώρα, εγώ σε καταλαβαίνω. Ο εργοδότης σου όμως ή ο καθηγητής σου στη σχολή μπορεί να μην έχει τόσο πολύ κατανόηση. Γι' αυτό έστω και τα 5 μπορείς να εφαρμόσεις από αυτά και σε περίπτωση που ήρθες αργά στην παρέα μας, πάρα πολύ κακός, αλλά αυτή η εκπομπή θα ανέβει και στο YouTube, οπότε σίγουρα θα μπορείς να τα βρεις και από εκεί. Να τα σημειώσετε, να τα κάνετε ένα ωραιότατο post-it, να το έχετε Ευαγγέλιο, κατάλαβες. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα, τύπου. Εδώ, στο MAD TV εννοείται, μην λείπει κανείς και να μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται και η Λένια και ο Θέμης και πολλή μουσική και πολλά βίντεο κλιπ, όλα αυτά μόνο εδώ στο MAD TV. Φιλιά πολλά, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε σήμερα, γεια σας! Oh, I've never felt this alone.